Είναι ενοχλητικό και είναι και αποκαρδιωτικό και είναι και χαρακτηριστικό για το τι χώρα είμαστε. Την Δευτέρα, σύσσωμα, ουσιαστικά τα lifestyle μέσα ενημέρωσης κράζουν τον Παντελίδη, όπως έχουν κάνει με το θύμα της ημέρας κάθε μέρα, διότι κάθε μέρα κάποιον πρέπει να θεοποιείς και κάποιον πρέπει να σταυρώνεις. 5 μέρες μετά θεοποιούν τον άνθρωπο ο οποίος ατυχέστατα και να ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα στην άσφαλτο κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες στην πορεία και έχω μαζέψει και υλικό για το οποίο θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση διότι νομίζω το έχουν παραξηλώσει γενικά και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πριν από όλα αυτά, ας δούμε σε ένα βίντεο το οποίο έχει ετοιμάσει η Λίδα Σπυροπούλου τα βασικά γεγονότα. Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Μετά από μια ολόκληρη ώρα, οι πυροσβέστες καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν από τη θέση του οδηγού το δημοφιλή τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη. Πιάνουν το σφιγμό του. Δεν υπάρχει. Ένα λευκό σεντόνι κρύβει το γεμάτο αίματα, σπασμένο κορμί του τραγουδιστή από τα μάτια των περαστικών. Τα μάξι έβαλα μπροστά και στην καρδιά μου είπα να χτυπά θορύβα. Γκάζι πάντα οδυνατά, ένα τσιγαρό και φωτιά. Μα να τα ανάψω κοριτσάκι μου, δεν μπορώ να βάλω. Στίχους που κάποιος θα πει αργότερα προφητικούς. Λίγα λουλούδια από φίλους και θαυμαστές. Τα κλειδιά του αυτοκίνητου του Παντελή Παντελίδη με το όνομά του ισοσπασμένο. Συντρίμμια παντού και στο οδόστρωμα και στις καρδιές όσων τον γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια. Είδα όταν παρκάριζα το αυτοκίνητό μου, ακόμη αθόρυβο και βγαίνω έξω και βλέπω το αυτοκίνητο να του πάρει. Ναι. Αυτό διαπίστωσα και τρέχω αμέσως, βλέπω εδώ ότι υπάρχει μέσα κόσμος ζωντανός, τρέχω στην επιχείρησή μου, παίρνω τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, πήρα την πυροσβεστική. Ήσουν ο πρώτος που ενημέρωσε για και ήρθαν αμέσως οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Πλησίασες, είδες. Είδα, το γνώρισα το παλικάρι αμέσως. Ο Παντελής Παντελίδης διακομίζεται στο Ασκληπείο της Βούλας. Στις 9:20 πρωινή ώρα. Περιμένετε. Προσεκομίστη νεκρός μετά από τροχαίο ατύχημα, άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών. Προλίγου ανεγνωρίστη από πρώτου βαθμού συγγενής ότι πρόκειται για τον Παντελίδη Παντελή. Θα αποσταλεί για νεκροτομή να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου. Λίγη ζωή σε μια καρδιά λίθνη. Από την πρώτη στιγμή ένας διασώστης αναγνωρίζει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Μια από τις κοπέλες που έχει ακόμα τις αισθήσεις της τους λέει ποιος είναι. Όμως δεν είχε ταυτότητα πάνω του. Λίγο αργότερα το μακάβριο έργο της ταυτοποίησης ανέλαβε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ήρθε και η τελευταία επιβεβαίωση από τον πατέρα του και τον αδερφό του. Πολύ φίλοι και γνωστοί, δεν μπορεί να το πιστέψει κανένας. Δυστυχώς. Να σου πω κάτι, το μάθησα τα δελτία ειδήσεων, έτσι. Το τηλέφωνο το έμαθα εγώ, αλλά δεν μίλησε μαζί του χθες την πρόβα. Δεν είχα μιλήσει, όχι, δεν είχα μιλήσει χθες. Μόνο μετά και από αυτή την αναγνώριση, οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομά του. Και αυτό που έγινε είναι πολύ τραγικό και το μόνο που μπορώ να πω είναι ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται και να προσέχουν οι υπόλοιποι. Να προσέχουμε όλοι. Ήταν πολύ τραγικό αυτό που έγινε και εύχομαι να μην. Τι να πω τώρα, κουράγιο στους δικούς του. Λίγο νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν απεγκλωβίσει τις δύο γυναίκες που έζησαν τον εφιάλτη μαζί του στο μαύρο τζιπ. Σε μία από αυτές, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει σοβαρά κατάγματα στα πόδια, οι γιατροί δίνουν μάχη για να μην προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του ποδιού. Ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα, μια ζωή να ζήσουμε μαζί.
και μην πιστέψει σε σενάρια τρελά ρομαντικά. Το τραγικό δυστύχημα έγινε σήμερα το πρωί στις 8 και 10 στη γέφυρα από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Αθήνα. Θα σας πω, δεν είναι θέμα ολισθηρότητας, γιατί αν δείτε το σημείο, βέβαια είναι στροφή εδώ, αλλά αν δείτε ότι και οι μπαριέρες εδώ είναι μασίφ, είναι μασιφένιες. Υπάρχει και αυτό εδώ πίσω ακριβώς που βλέπετε, το οποίο κρατάει το τσιμέντο αυτό, το οποίο κρατάει την περιφέρεια, είναι φτιαγμένο ειδικά για να μην μπορεί να φύγει κάποιος. Τώρα δεν ξέρουμε. Ξέφυγε και πήρε τις μπαριέρες όλες. Και από ό,τι σας είπα, είναι μασιφένιες οι μπαριέρες. Ο Παντελής Παντελίδης και οι δύο γυναίκες είχαν φύγει τα ξημερώματα από το νυχτερινό κέντρο στο Μοσχάτο, στο οποίο θα εμφανιζόταν μετά από την ολονύκτια πρόβα εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας. Σταμάτησαν στο σπίτι ενός φίλου του για αρκετή ώρα και το πρωί προσφέρθηκε να μεταφέρει τις δύο γυναίκες στα σπίτια τους. Αξιωματικοί της τροχέας εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Ξέφυγε από την πορεία του πάνω στη γέφυρα, πέρασε τις προστατευτικές μπάρες, ξύλωσε τα κάγκελα, έκανε αρκετές στούμπες και κατέληξε ανάποδα λίγο πριν βγει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ίχνη φρεναρίσματος δεν υπάρχουν. Μαζί μας Παναγιώτης Σπυρόπουλος και η Σοφία Τσίπα, πρώτα στον συνάδελφο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για τις νεότερες πληροφορίες. Νομίζω πάλι δεν με ακούει ο Παναγιώτης. Τσίπα, ναι, τι κάνει. Ναι, Κωνσταντίνε, σε ακούω, σε ακούω. Πήγα να πω Τσίπα μου καλησπέρα. Παναγιώτη, νεότερες πληροφορίες σε παρακαλώ και μία σούμα του. Τι έχουμε μέχρι τώρα, τι μπορούμε να πούμε, τι δικαιούμεθα να πούμε. Όπως σου έλεγα και πριν, ανεξάρτητα από τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα, δηλαδή αν υπήρξε μια υπερβολική ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εκτροπή του οχήματος, η απώλεια ελέγχου από τον οδηγό του, οι αξιωματικοί της τροχέας έχουν μια εκτίμηση που βέβαια εκ του αποτελέσματος δεν θα μπορούν τουλάχιστον να την επιβεβαιώσουν. Ο τρόπος με τον οποίο προσέξουσε πάνω στο τσιμεντίνιο στη Θέο, το βαρύ όχημα που μπόρεσε και αναπήδησε πάνω σε αυτό, η πρόσκλησή του στα κυκλειδώματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται πέρασαν και στο εσωτερικό του οχήματος, ενδεχομένως ο Παντελής Παντελίδης θα μπορούσε να έχει σωθεί στην περίπτωση που δεν φορούσε ζώνη. Αλλά αυτό βέβαια είναι μια εικασία, μια εκτίμηση αξιωματικών της τροχέας που δεν θα μπορούσαν πλέον να την επιβεβαιώσουν. Το όχημα, όπως σου είπα και πριν, προσέκουσε με σφοδρότητα πάνω στο τσιμεντίνιο στη Θέο, προσέκουσε πάνω στα. Αναπήδησε πάνω από αυτό, προσέξουσε πάνω στα μεταλλικά κυκλειδώματα και στη συνέχεια ανατράπηκε δίπλα από τον δρόμο. Οι πυροσβέστες μετά από περίπου μία ώρα και αφού κατάφεραν μόνοι τους να κόψουν την ζώνη, προσπάθησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το σώμα του γνωστού τραγουδιστή που δυστυχώς, όπως φαίνεται, είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Η συνοδηγός, όπως φαίνεται, να σου πω βέβαια ότι έχουν πάρει DNA, έχουν πάρει δείγματα DNA από όλο το εσωτερικό του οχήματος, προκειμένου να διαπιστώσουν με σαφήνεια και ακρίβεια ποιος καθόταν πού. Προς το παρόν υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η 30χρονη γυναίκα καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εκείνη από ό,τι φαίνεται δεν φορούσε ζώνη. Από την πρόσκρουση και την ανατροπή του οχήματος φαίνεται να πετάχθηκε έξω από το όχημα, από τον Μπαμπρίζ. Είναι η γυναίκα η οποία έχει υποστεί τα συντριπτικά κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα. Ενώ η 29χρονη που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος, από ό,τι φαίνεται φορούσε ζώνη και ήταν εγκλωβισμένη και αυτή στο εσωτερικό του οχήματος, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες μετά από λίγη τουλάχιστον ώρα και μεταφέρθηκε και εκείνη σε ελαφρότερη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπερίζω τον Γιώργο Τσαλίκη. Καλησπέρα. Καλό φίλο και αγαπημένο καλλιτέχνη. Καλησπέρα. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για όλους και πολύ δύσκολη περισσότερο για τους οικείους του Παντελή και για τους ανθρώπους που είναι δίπλα του χρόνια και τον αγαπάνε πολύ. Γιώργο, υπάρχει κλασική ερώτηση. Ποιος ήταν ο Παντελής Παντελίδης? Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο από κοντά δεν είχα ποτέ την χαρά να έχω ζήσει. Λες ενδεχομένως ένα γεια σε κάποιο σχήμα και τα σχετικά. Εσύ τον ήξερες πολύ καλύτερα. Ξεκινώ από αυτό, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο μετά. Κοίταξε, ο Παντελής ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος. Ήταν αυτό που ο κόσμος επέλεξε. Ήταν αυτός που κανένα σύστημα δεν επέβαλε. Ήταν αυτός ο οποίος ο κόσμος τον έβαλε στην πρώτη γραμμή. Ένα παιδί με πολύ χαμηλούς τόνους, με πάρα πολύ ήθος, με πάρα πολύ ευγένεια,
που δεν θα άκουγες από τα χείλη του να βγαίνουν άσχημα λόγια για συναδέλφους, για ανθρώπους του χώρου, κάτι που ήθιστε στη δική μας δουλειά και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ πια. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά ήρθε και έκανε πολύ μεγάλο θόρυβο, κούνησε λίγο τα νερά αυτής της λασπωμένης κατ' εμέ και εγκλωβισμένη σε μια εικόνα ελληνική showbiz και έφυγε με τον ίδιο θόρυβο, αφήνοντας σε όλους μας έτσι ένα παράπονο και ένα γιατί, γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός που κάνει διπλό το πόνο της απώλειας. Φίλοι που τον ήξεραν, δεν έχει σημασία τώρα να αναφερθώ σε ονόματα, μου έχουν πει από το πρωί για έναν άνθρωπο που ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχεις την αίσθηση ότι όλο αυτό το οποίο έγινε την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά, έλεγα πριν και το ξαναλέω τώρα, ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο σταυρώναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ίντερνετ τη Δευτέρα και τώρα τον αποθεώνουν. Πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο τον πείραξε? Είναι κάτι το οποίο θα το έφερε βαρέως ο άνθρωπος που εσύ ξέρεις και γνώρισες? Ο άνθρωπος που εγώ ξέρω και γνώρισα σίγουρα στεναχωρήθηκε. Αναφέρεσαι στην υπόθεση του τραγουδιού που τραγούδησε την τελευταία, την προηγούμενη Παρασκευή στην Κύπρο και θύμωσε και έφυξε και ενόχλησε τους Κύπριους πάρα πολύ και δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Είναι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι είναι άκερη στιγμή σήμερα να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί με την ίδια λογική οποιοδήποτε είναι δημόσιο πρόσωπο και κάνει κάτι σωστό ή κάτι λάθος δεν θα πρέπει να κρίνεται με το φόβο ή τη σκέψη ότι αύριο μπορεί να μην υπάρχει στη ζωή, ξέρεις, και τότε δεν θα μπορεί να γίνει κριτική σε κανέναν. Εγώ δεν θα πω να συμφωνώ με την κριτική, διαφωνώ με την κριτική, θεωρώ ότι ήταν πολύ άδικη και πολύ αυστηρή. Θεωρώ ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, ζήτησε τη συγγνώμη και απέστειλε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά επειδή εγώ είμαι και από επαρχία και από χωριό, εμένα η γιαγιά μου μίλαγε πραγματικά για την κακή ενέργεια, για την γλωσσοφαγιά και το πιστεύω ότι αυτό το παιδί ενόχλησε κάποιους σε αυτό το χώρο και όσο και να αγαπήθηκε, και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, τις τελευταίες ημέρες έγινε αποδέκτης μιας πολύ αρνητικής ενέργειας που σίγουρα ψυχολογικά, για να μην πάμε σε αναλύσεις περίεργες και να λέω ότι αυτό φταίει, ψυχολογικά σίγουρα τον έχει επηρεάσει. Δεν ήμουνα μαζί του στην πρόβα του χθες. Άκουσα ότι ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, δεν ήταν τόσο χάλια, αλλά κάθε ανθρώπου, η καρδούλα του το ξέρει πόσο μπορεί να τον έχει ρίξει μια κατάσταση. Πόσο δίκιο έχεις. Αυτό, εκεί που θέλω να μείνω, είναι ότι στο τέλος της ημέρας, επειδή έχουμε χάσει νέο άνθρωπο στην οικογένεια από τροχαίο, έχουμε χάσει τον αδερφό της γυναίκας μου, τον Γιώργο, ο οποίος δούλευε και μαζί μου πολλά χρόνια. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα μείνει είναι ο πόνος στη μάνα του, στον πατέρα του, στα αδέρφια του, στους 4-5 καλούς φίλους που όλοι αυτούς τους έχουμε σε αυτή τη ζωή και ίσως σε κάποιους ανθρώπους που δεν τον ξέρανε προσωπικά, τον αγαπήσαν σαν καλλιτέχνη και θα έχουν μείνει με την ανάμνηση της εικόνας που είχε Παντελής αυτούς. Γιώργο, όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας και όλα θα πάρουν μια φιλοσοφική ροή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες πράγματα τα οποία τριγυρνάνε στο νου μου. Σε κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε και μια μεγαλύτερη κουβέντα. Εσύ και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Στο παρόν. Σου εύχομαι δύναμη και να είσαι πάντα καλά. Αυτό. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και γρήγορη ανάρρωση στα δύο κορίτσια. Γρήγορη ανάρρωση, βεβαίως, βεβαίως, πολύ σωστό αυτό που λες, στα δύο κορίτσια. Και θέλω, κλείνοντας, να σας διαβάσω ένα στίχο που έγραψε ο Παντελής σε ένα τραγούδι, το οποίο εγώ το διάβασα σήμερα, δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι, και ανατρίχιασα. Αυτό που λέει, θα μπω στο αυτοκίνητο. Την πόρτα έκλεισα σιγά, αυτό. Τα μάξια έβαλα μπροστά και στην καρδιά μου είπα να χτυπά θόρυβα, κάζι πατάω δυνατά, ένα τσιγάρο και φωτιά. Μα να τα ανάψω, κοριτσάκι μου, δεν πρόλαβα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε. Σοφία, ποιος ήταν ο Παντελής Παντελίδης? Κωνσταντίνε μου. Σαν κακόγουστο αστείο, Κωνσταντίνε, έσκασε σήμερα το πρωί η είδηση για τον άδικο, αποτρόπαιο, σοκαριστικό χαμό του Παντελή Παντελίδη. Έχει σκάσει και στο παρελθόν ως κακόγουστο αστείο.
μετά. Δύο χρόνια πριν. Όχι, οι σκατόψυχοι του ίντερνετ. Οι αλυταράδες της ανωνυμίας. Ναι, ναι, δύο χρόνια. Οι υποκριτές που τη μία μέρα δοξάζουν και την άλλη μέρα θάβουνε. Είχαν βγάλει πριν από δύο χρόνια δημοσίευμα τα αλυταριά. Ότι έφυγε από τη ζωή. Το κακό μου στο αστείο αυτό δεν έχει γίνει. Και σε ευχαριστώ που μου το θύμισε. Και ήταν προφητικό αυτό το πράγμα. Και συμφωνώ πάρα πολύ με όσα λες, γιατί είναι μετά τον κανιβαλισμό έρχεται ουσιαστικά ο δημόσιος θρήνος, γιατί είναι ενδεικτικό της κοινωνίας που ζούμε όλο αυτό. Έτσι, Κωνσταντίνε, είναι φαρισαϊσμός αυτό το πράγμα και ταρτουφισμός, είναι υποκρισία. Λοιπόν, είχε σαν κακόγουστο αστείο ο ξαφνικός, αναπάντεχος, τραγικός, σοκαριστικός θάνατος του Παντελή Παντελίδη σήμερα το πρωί. Όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, πάρα πολλοί συνάδελφοί του, άνθρωποι που τον γνώρισαν, φίλοι του, έχουν φορέσει μαύρη φωτογραφία στα προφίλ του στα social media. Και βέβαια όλος ο απλός κόσμος που τον γνώρισε μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις ερμηνείες του, γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας πολύ δημοφιλής. Σοφία, με πέντε λέξεις, ποιος ήταν. Αποκαλέστηκε ως άνθρωπος φαινόμενο. Όταν τέσσερα χρόνια πριν τον γνωρίσαμε μέσα από τα τραγούδια του, τα οποία έγραφε ο ίδιος στίχους και μουσική. Ήταν ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, ο οποίος έγραφε, κινηματογραφούσε τα τραγούδια του και τα έστελνε σε φίλους του. Οι φίλοι του τα ανέβασαν στο YouTube προμένο. Και ξαφνικά έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης στην Ελλάδα που έγινε τόσο γνωστός και τόσο δημοφιλής. Όχι μέσα από κάποιο talent show, αλλά μέσα από το YouTube. Θα τα πούμε και σε λίγο. Πριν πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε με πολύ ενδιαφέρον και σκληρό υλικό. Respect στο Γιώργο Τσελίκα. Ο άνθρωπός μας που από το πρωί ήταν εκεί και μέχρι πριν από λίγο μας έδινε στοιχεία και πληροφορίες. Επανερχόμαστε. Είναι ενοχλητικό και είναι και αποκαρδιωτικό και είναι και χαρακτηριστικό για το τι χώρα είμαστε. Την Δευτέρα, σύσσωμα, ουσιαστικά τα lifestyle μέσα ενημέρωσης κράζουν τον Παντελίδη, όπως έχουν κάνει με το θύμα της ημέρας κάθε μέρα, διότι κάθε μέρα κάποιον πρέπει να θεοποιείς και κάποιον πρέπει να σταυρώνεις. Πέντε μέρες μετά θεοποιούν τον άνθρωπο, ο οποίος ατυχέστατα και να ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει, άφησε την τελευταία του πνοή, ξημερώματα, στην άσφαλτο κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες στην πορεία και έχω μαζέψει και υλικό για το οποίο θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση, διότι νομίζω το έχουν παρεξηλώσει γενικά και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πριν από όλα αυτά, ας δούμε σε ένα βίντεο το οποίο έχει ετοιμάσει η Λίδα Σπυροπούλου τα βασικά γεγονότα. Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Μετά από μια ολόκληρη ώρα, οι πυροσβέστες καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν από τη θέση του οδηγού το δημοφιλή τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη. Πιάνουν το σφιγμό του. Δεν υπάρχει. Ένα λευκό σεντόνι κρύβει το γεμάτο αίματα, σπασμένο κορμί του τραγουδιστή από τα μάτια των περαστικών. Τα μάξι έβαλα μπροστά και στην καρδιά μου είπα να χτυπά θορύβα. Γκάζι πάντα οδυνατά, ένα τσιγαρό και φωτιά. Μα να τα ανάψω, κοριτσάκι μου, δεν μπορώ να βάλω. Στίχους που κάποιος θα πει αργότερα προφητικούς. Λίγα λουλούδια από φίλους και θαυμαστές. Τα κλειδιά του αυτοκίνητου του Παντελή Παντελίδη με το όνομά του ισοσπασμένο. Συντρίμμια παντού και στο δόστρωμα και στις καρδιές όσων τον γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια. Είδα όταν παρκάριζα το αυτοκίνητό μου, ακόμα αφόρυβο και βγαίνω έξω και βλέπω το αυτοκίνητο να του πάρει. Αυτό διαπίστωσα και τρέχω αμέσως. Βλέπω εδώ ότι υπάρχει μέσα κόσμος ζωντανός, τρέχω στην επιχείρησή μου, παίρνω τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, πήρα την πυροσβεστική. Ήσουν ο πρώτος που ενημέρωσε για αυτό. Και ήρθαν αμέσως οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Πλησίασες, είδες. Είδα, το γνώρισα το παλικάρι αμέσως. Ο Παντελής Παντελίδης διακομίζεται στο Ασκληπείο της Βούλας. Στις 9 και 20
πρωινή ώρα. Περιμένετε. Προσεκομίστη νεκρός μετά από τροχαίο ατύχημα, άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών. Προλίγου ανεγνωρίστη από πρώτου βαθμού συγγενής ότι πρόκειται για τον Παντελίδη Παντελή. Θα αποσταλεί για νεκροτομή να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου. Λίγη ζωή σε μια καρδιά λίθνη. Από την πρώτη στιγμή ένας διασώστης αναγνωρίζει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Μια από τις κοπέλες που έχει ακόμα τις αισθήσεις της, τους λέει ποιος είναι. Όμως δεν είχε ταυτότητα πάνω του. Λίγο αργότερα, το μακάβριο έργο της ταυτοποίησης ανέλαβε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ήρθε και η τελευταία επιβεβαίωση από τον πατέρα του και τον αδερφό του. Πολύ φίλοι και γνωστοί, δεν μπορεί να το πιστέψει κανένας. Δυστυχώς. Να σου πω κάτι, το μάθησα τα δελτία ειδήσεων, έτσι. Το τηλέφωνο το έμαθα εγώ, αλλά δεν μίλησε μαζί του χθες την πρόβα. Δεν είχα μιλήσει χθες. Μόνο μετά και από αυτή την αναγνώριση, οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομά του. Και αυτό που έγινε είναι πολύ τραγικό και το μόνο που μπορώ να πω είναι ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται και να προσέχουν οι υπόλοιποι, να προσέχουμε όλοι. Ήταν πολύ τραγικό αυτό που έγινε και εύχομαι να μην, τι να πω τώρα, κουράγιο στους δικούς του. Λίγο νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν απεγκλωβίσει τις δύο γυναίκες που έζησαν τον εφιάλτη μαζί του στο μαύρο τζιπ. Σε μία από αυτές, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει σοβαρά κατάγματα στα πόδια, οι γιατροί δίνουν μάχη για να μην προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του ποδιού. Ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψει σε σενάρια τρελά ρομαντικά. Το τραγικό δυστύχημα έγινε σήμερα το πρωί στις 8 και 10 στη γέφυρα από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Αθήνα. Θα σας πω, δεν είναι θέμα ολισθηρότητας, γιατί αν δείτε το σημείο, βέβαια είναι στροφή εδώ, αλλά αν δείτε ότι και οι μπαριέρες εδώ είναι μασίφ, είναι μασιφένιες. Υπάρχει και αυτό εδώ πίσω ακριβώς που βλέπετε, το οποίο κρατάει το τσιμέντο αυτό, το οποίο κρατάει την περιφέρεια, είναι φτιαγμένο ειδικά για να μην μπορεί να φύγει κάποιος. Τώρα δεν ξέρουμε. Ναι. Ξέφυγε και πήρε τις μπαριέρες όλες. Και από ό,τι σας είπα, είναι μασιφένιες οι μπαριέρες. Ο Παντελής Παντελίδης και οι δύο γυναίκες είχαν φύγει τα ξημερώματα από το νυχτερινό κέντρο στο Μοσχάτο, στο οποίο θα εμφανιζόταν μετά από την ολονύκτια πρόβα εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας. Σταμάτησαν στο σπίτι ενός φίλου του για αρκετή ώρα και το πρωί προσφέρθηκε να μεταφέρει τις δύο γυναίκες στα σπίτια τους. Αξιωματικοί της τροχέας εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Ξέφυγε από την πορεία του πάνω στη γέφυρα, πέρασε τις προστατευτικές μπάρες, ξύλωσε τα κάγκελα. Έκανε αρκετές τούμπες και κατέληξε ανάποδα λίγο πριν βγει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ίχνη φρεναρίσματος δεν υπάρχουν. Εγώ δεν θα πω να συμφωνώ με την κριτική. Διαφωνώ με την κριτική. Θεωρώ ότι ήταν πολύ άδικη και πολύ αυστηρή. Θεωρώ ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ζήτησε τη συγγνώμη και απέστειλε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά επειδή εγώ είμαι και από επαρχία και από χωριό, ναι. Εμένα η γιαγιά μου μίλαγε πραγματικά για την κακή ενέργεια, για την γλωσσοφαγιά και το πιστεύω ότι αυτό το παιδί ενόχλησε κάποιους σε αυτό το χώρο και όσο και να αγαπήθηκε και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, τις τελευταίες ημέρες έγινε αποδέκτης μιας πολύ αρνητικής ενέργειας που σίγουρα ψυχολογικά, για να μην πάμε σε αναλύσεις περίεργες και να λέω ότι αυτό φταίει, ψυχολογικά σίγουρα τον έχει επηρεάσει. Δεν ήμουνα μαζί του στην πρόβα του χθες. Άκουσα ότι ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, δεν ήταν τόσο χάλια. Αλλά κάθε ανθρώπου, η καρδούλα του το ξέρει πόσο μπορεί να τον έχει ρίξει μια κατάσταση. Πόσο δίκιο έχεις. Αυτό, εκεί που θέλω να μείνω, είναι ότι στο τέλος της ημέρας, επειδή έχουμε χάσει νέο άνθρωπο στην οικογένεια από τροχαίο, έχουμε χάσει τον αδερφό της γυναίκας μου, τον Γιώργο, ο οποίος δούλευε και μαζί μου πολλά χρόνια. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα μείνει είναι ο πόνος στη μάνα του, στον πατέρα του, στα αδέρφια του, στους 4-5 καλούς φίλους που όλοι αυτούς τους έχουμε σε αυτή τη ζωή και ίσως σε κάποιους ανθρώπους που δεν τον ξέρανε προσωπικά, τον αγαπήσαν σε καλλιτέχνη και θα έχουν μείνει με την ανάμνηση της εικόνας που είχε Παντελής αυτούς. Γιώργο, όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας και όλα θα πάρουν μια φιλοσοφική ροή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες πράγματα τα οποία τριγυρνάνε στο νου μου. Σε κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε και μια μεγαλύτερη κουβέντα. Εσύ και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Σου εύχομαι δύναμη και να είσαι πάντα καλά. Αυτό. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του
Και γρήγορη ανάρρωση στα δύο κορίτσια. Γρήγορη ανάρρωση, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ σωστό αυτό που λες, στα δύο κορίτσια. Και θέλω, κλείνοντας, να σας διαβάσω ένα στίχο που έγραψε ο Παντελής σε ένα τραγούδι, το οποίο εγώ το διάβασα σήμερα, δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι, και ανατρίχιασα. Αυτό που λέει, θα μπω στο αυτοκίνητο. Την πόρτα έκλεισα σιγά, αυτό. Τα μάξι έβαλα μπροστά και στην καρδιά μου είπα να χτυπά θόρυβα, κάζι πατάω δυνατά, ένα τσιγάρο και φωτιά, μα να τα ανάψω κοριτσάκι μου δεν πρόλαβα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε. Σοφία, ποιος ήταν ο Παντελής Παντελίδης? Κωνσταντίνε μου. Σαν κακόγουστο αστείο, Κωνσταντίνε, έσκασε σήμερα το πρωί η είδηση για τον άδικο, αποτρόπαιο, σοκαριστικό χαμό του Παντελή Παντελίδη. Έχει σκάσει και στο παρελθόν ως κακόγουστο αστείο. Δύο χρόνια πριν, Κωνσταντίνε. Όχι, η σκατόψυχη... Και... Για όλους και πολύ δύσκολη, περισσότερο για τους οικείους του Παντελή και για τους ανθρώπους που είναι δίπλα του χρόνια και τον αγαπάνε πολύ. Γιώργο, υπάρχει κλασική ερώτηση. Ποιος ήταν ο Παντελής Παντελίδης? Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο από κοντά δεν είχα ποτέ την χαρά να έχω ζήσει. Λες ενδεχομένως ένα γεια σε κάποιο σχήμα και τα σχετικά. Εσύ τον ήξερες πολύ καλύτερα. Ξεκινώ από αυτό, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο μετά. Κοίταξε, ο Παντελής ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος. Ήταν αυτό που ο κόσμος επέλεξε. Ήταν αυτός που κανένα σύστημα δεν επέβαλε. Ήταν αυτός ο οποίος... Ο κόσμος τον έβαλε στην πρώτη γραμμή, ένα παιδί με πολύ χαμηλούς τόνους, με πάρα πολύ ήθος, με πάρα πολύ ευγένεια, που δεν θα άκουγες από τα χείλη του να βγαίνουν άσχημα λόγια για συναδέλφους, για ανθρώπους του χώρου, κάτι που ήθιστε στη δική μας τη δουλειά και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ πια. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά ήρθε και έκανε πολύ μεγάλο θόρυβο, κούνησε λίγο τα νερά αυτής της λασπωμένης κατ' εμέ και εγκλωβισμένη σε μια εικόνα ελληνική showbiz και έφυγε με τον ίδιο θόρυβο, αφήνοντας σε όλους μας έτσι ένα παράπονο και ένα γιατί πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός που κάνει διπλό το πόνο της απώλειας. Φίλοι που τον ήξεραν, δεν έχει σημασία τώρα να αναφερθώ σε ονόματα, μου έχουν πει από το πρωί για έναν άνθρωπο που ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχεις την αίσθηση ότι όλο αυτό το οποίο έγινε την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά, έλεγα πριν και το ξαναλέω τώρα, ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο σταυρώναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ίντερνετ τη Δευτέρα και τώρα τον αποθεώνουν. Πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο τον πείραξε? Είναι κάτι το οποίο θα το έφερε βαρέως ο άνθρωπος που εσύ ξέρεις και γνώρισες? Ο άνθρωπος που εγώ ξέρω και γνώρισα σίγουρα στεναχωρήθηκε. Αναφέρεσαι στην υπόθεση του τραγουδιού που τραγούδησε την τελευταία, την προηγούμενη Παρασκευή στην Κύπρο και θύμωσε και έφυξε και ενόχλησε τους Κύπριους πάρα πολύ και δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Είναι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι είναι άκερη στιγμή σήμερα να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο. Γιατί με την ίδια λογική, οποιοδήποτε είναι δημόσιο πρόσωπο και κάνει κάτι σωστό ή κάτι λάθος, δεν θα πρέπει να κρίνεται με το φόβο ή τη σκέψη ότι αύριο μπορεί να μην υπάρχει στη ζωή, ξέρεις. Και τότε δεν θα μπορεί να γίνει κριτική σε κανέναν. Μαζί μας Παναγιώτης Σπυρόπουλος και η Σοφία Τσίπα, πρώτα στον συνάδελφο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για τις νεότερες πληροφορίες. Νομίζω πάλι δεν με ακούει ο Παναγιώτης. Τσίπα, ναι, τι κάνει? Ναι, Κωνσταντίνε, σε ακούω. Πήγα να πω Τσίπα μου καλησπέρα. Παναγιώτη, νεότερες πληροφορίες σε παρακαλώ και μία σούμα του. Τι έχουμε μέχρι τώρα, τι μπορούμε να πούμε, τι... Δικαιούμεθα να πούμε. Όπως σου έλεγα και πριν, ανεξάρτητα από τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα, δηλαδή αν υπήρξε μια υπερβολική ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εκτροπή του οχήματος, η απώλεια ελέγχου από τον οδηγό του, οι αξιωματικοί της τροχέας έχουν μια εκτίμηση που βέβαια εκ του αποτελέσματος δεν θα μπορούν τουλάχιστον να την επιβεβαιώσουν. Ο τρόπος με τον οποίο προσέξουσε πάνω στο τσιμεντίνιο στη Θέο,
το βαρύ όχημα που μπόρεσε και αναπήδησε πάνω σε αυτό. Η πρόσκλησή του στα κυκλειδώματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται πέρασαν και στο εσωτερικό του οχήματος, ενδεχομένως ο Παντελής Παντελίδης θα μπορούσε να είχε σωθεί στην περίπτωση που δεν φορούσε ζώνη. Αλλά αυτό βέβαια είναι μια εικασία, μια εκτίμηση αξιωματικών της τροχέας που δεν θα μπορούσαν πλέον να την επιβεβαιώσουν. Το όχημα, όπως σου είπα και πριν, προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στο τσιμεντένιο Ζηθαίο, προσέκρουσε πάνω στα. Αναπήδησε πάνω από αυτό, προσέκρουσε πάνω στα μεταλλικά κυκλειδώματα και στη συνέχεια ανατράπηκε δίπλα από τον δρόμο. Οι πυροσβέστες μετά από περίπου μία ώρα και αφού κατάφεραν μόνοι τους να κόψουν την ζώνη, προσπάθησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το σώμα του γνωστού τραγουδιστή που δυστυχώς, όπως φαίνεται, είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Η συνοδηγός, όπως φαίνεται, να σου πω βέβαια ότι έχουν πάρει DNA, έχουν πάρει δείγματα DNA από όλο το εσωτερικό του οχήματος, προκειμένου να διαπιστώσουν με σαφήνεια και ακρίβεια ποιος καθόταν πού. Προς το παρόν υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η 30χρονη γυναίκα καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Εκείνη, από ό,τι φαίνεται, δεν φορούσε ζώνη. Από την πρόσκρουση και την ανατροπή του οχήματος φαίνεται να πετάχθηκε έξω από το όχημα, από τον Μπαμπρίζ. Είναι η γυναίκα η οποία έχει υποστεί τα συντριπτικά κατάγματα στα άνω και κάτω άκρα. Ενώ η 29χρονη που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος, από ό,τι φαίνεται, φορούσε ζώνη και ήταν εγκλωβισμένη και αυτή. Στο εσωτερικό του οχήματος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες μετά από λίγη τουλάχιστον ώρα και μεταφέρθηκε και εκείνη σε ελαφρότερη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπερίζω τον Γιώργο Τσαλίκη. Καλησπέρα. Καλό φίλο και αγαπημένο καλλιτέχνη. Καλησπέρα. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα.